Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Πάμε στην πρώτη απόψινή συζήτησή μας. Θα καλησπέρισω στο στούντιο του ITV την κυρία Μαρία Κεφάλα, υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, βουλευτή Ιωαννίνων. Κυρία Κεφάλα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε εσάς, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές σας για την μεγάλη γιορτή της πόλης μας, για τα Ελευθέρια. Χρόνια πολλά και σε εσάς. 111 χρόνια μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων γιορτάζουμε. Αύριο και είστε εδώ βέβαια για να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις. Και ήδη οι εκδηλώσεις είναι. Είμαστε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Μόλις γύρισα από την εκδήλωση παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας του Δήμου Ιωαννιτών. Δεν είχε ολοκληρωθεί δηλαδή. Ναι. Για να και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ναι. Είναι μεγάλη τιμή για την περιοχή μας, για την πόλη μας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται τα Γιάννενα για να τιμήσει μαζί με όλους τους Γιαννιώτες τα Ελευθέρια της πόλης και όλους τους προγόνους μας που έδωσαν το αίμα τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Είναι η Κατερίνα Σακελαροπούρου, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εδώ. Είναι ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός. Θα φτάσει αργά το βράδυ για να είναι αύριο. Θα φτάσει αργά για να είναι αύριο στις εκδηλώσεις, εσείς και όλοι οι βουλευτές του νομού. Σε κάθε περίπτωση, τώρα πάμε να δούμε την επικαιρότητα, καθώς έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις, κύριε Κεφάλα. Σήμερα είχαμε την κάθοδο των αγροτών, την είσοδο των αγροτών στην Αθήνα. Έχουμε την διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Τι λέτε, θέλω να ακούσω κάποιες δικές σας σκέψεις για τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ναι, κοιτάξτε, είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Είμαστε κοινωνοί, είχαν συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης όχι μόνο η καλή διάθεση, αλλά η πολιτική βούληση για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, για να μείνουν στα κοπάδια τους, για να μείνουν στα χωράφια τους. Δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα και θέλουμε να τον στηρίξουμε. Ήδη από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαν ληφθεί μέτρα για τους αγρότες, ανακοινώθηκαν επιπρόσθετα μέτρα τώρα. Νομίζω ότι είμαστε στα όρια τα δημοσιονομικά που αυτή τη στιγμή μπορεί να αντέξει η οικονομία μας, ούτως ώστε να στηριχτεί αυτός ο κλάδος. Είχαμε βέβαια τις κινητοποιήσεις σήμερα, έφτασαν μέχρι το Σύνταγμα, πέρασαν κάτω από το γραφείο μας. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν προβλήματα με την κυκλοφορία και ξέρετε, σε όλες αυτές τις καταστάσεις ο καθένας έχει δικαίωμα και να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει. Το θέμα είναι να μην δυσκολεύει την καθημερινότητα του διπλανού του και να μην καθυστερεί, αν θέλετε, τη ζωή των συμπολιτών του. Νομίζω ότι όλα έγιναν μέσα στα πλαίσια τα ανεκτά, έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Είμαστε εδώ για να τους ακούσουμε, είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις. Ήδη έγινε η πρώτη πολύ μεγάλη προσέγγιση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στις 26 Φεβρουαρίου θα είναι με τους υπόλοιπους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν την ΕΑΚΑΠ. Διεκδικούμε να πάρουμε περισσότερα. Ήδη η Ελλάδα έχει πάρει πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το κομμάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα, δεν είμαστε εδώ για να μπαίνουμε μέσα στις διαδηλώσεις, για να ανεβαίνουμε πάνω στα τρακτέρ, για να τάζουμε και για να βγάζουμε μαγικά έτσι από τα καπέλα μας. Κάνετε χμή τώρα και στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος έχει τα δικά του προβλήματα βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνω εδώ μια παρένθεση, να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το ερωτηματολόγιο, με τα ταυτοτικά ζητήματα που έθεσε στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης. Έχουν κάποια ζητηματάκια στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν τα θέματα τους. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βρει ακόμα το βηματισμό του. Εμείς ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα του τόπου, μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Αυτά έχουμε στόχο να επιλύσουμε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα, τα ισοκομματικά τους δεν μας αφορούν. Εντάξει, στην ίδια σκηνή βρίσκεστε όλοι, στην ίδια πολιτική σκηνή ενώ βρίσκεστε όλοι, να ξαναγυρίσουμε στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Υπάρχουν περιθώρια να δοθούν περισσότερα πράγματα, περισσότερη στήριξη στους αγρότες. Έχουμε τη νέα ΚΑΠ που είναι περιβαλλοντική, αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Πιθανότατα βιαστήκαμε να προχωρήσουμε στο Green Deal, στην πράσινη μετάβαση, χωρίς να υπολογίσουμε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μιλώ, χωρίς να υπολογίσουμε κάποιες παρενέργειες. Και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία της οικονομικής και της ενεργειακής κρίσης, τι λέτε, υπάρχουν περιθώρια να δοθούν περισσότερα στους αγρότες ή όχι? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, αλήθεια δεν είναι καινούργια.
Και η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι κρίσεις έχουν επιτείνει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους και έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τους αγρότες. Νομίζω όμως ότι και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν τότε, μερικά δεν τα περίμεναν ούτε οι ίδιοι οι αγρότες, όπως τη μείωση στο ρεύμα για 2-8 χρόνια. Για τα επόμενα 10 χρόνια, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα να έχουν χαμηλό ρεύμα και να μειώσουν το κόστος τους και όλα τα άλλα μέτρα που έχουν πλήρως αναλυθεί όλο αυτό το διάστημα. Το γεγονός ότι η οικονομία μας πάει καλά, το γεγονός ότι σταδιακά και σταθερά όλα αυτά τα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη οι οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται και αφήνουν δημοσιονομικό χώρο για να στηριχτούν κατά καιρούς διαφορετικές ομάδες συμπολιτών μας. Η τελευταία ήταν οι αγρότες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά και όσο θα υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια, αυτό το κέρδος, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, θα γυρνά πίσω στους πολίτες για να βελτιώνει την καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Τα όλα αυτά αξιολογούνται από τον κόσμο. Πάμε στο νόμο πλέον για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Απήχατε από την ψηφοφορία, κύριε Κεφάλαια. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχα την ίδια άποψη με τους 176 που πήγανε και το ψήφισαν. Ήταν ένα περιθώριο που έχουμε ως βουλευτές. Ήδη από τον Πρωθυπουργό υπήρχε αυτή η ανοχή, αν θέλετε, το να ψηφίσουμε κατά συνείδηση και ως βουλευτές. Η συνείδησή μου επέβαλε να μην ψηφίσω τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου που ήρθε στη Βουλή. Ήταν μια πρόταση του Πρωθυπουργού την οποία την πιστεύει και η οποία πλέον είναι νόμος του κράτους. Δεν είμαι εγώ υπεράνω κανενός νόμου, οπότε από τη στιγμή που αυτό έχει θεσμοθετηθεί, είμαστε όλοι εδώ για να τηρούμε όλους τους νόμους. Μάλιστα. Τώρα, υπήρξαν πιέσεις από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, από τον Πρωθυπουργό, να πάτε, γιατί δεν είστε απλή βουλευτής, είστε υπουργός, είστε υφυπουργός και μάλιστα οικογένειας που αφορά άμεσα αυτός ο νόμος. Υπήρξαν κάποιες πιέσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες, χαμογελάτε. Κύριε Ντόκα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας σύγχρονος Ευρωπαίος ηγέτης και ξέρει πάρα πολύ καλά και να κάνει πολιτική και να δίνει την πρόοδο και να δίνει το στίγμα, αν θέλετε, όχι μόνο στην εγχώρια πολιτική σκηνή, αλλά σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι όλος αυτός ο διάλογος που έγινε το τελευταίο διάστημα με αφορμή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μερικούς τους έπεισε, μερικούς έλυσε σίγουρα απορίες για τους περισσότερους, για όσους δεν είχαν ασχοληθεί πιθανώς. Μας άφησε από εκεί και πέρα την κοινοβουλευτική ομάδα να ψηφίσουμε κατά συνείδηση, κατά βούληση ελεύθερα. Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη πίεση. Νομίζω ότι αυτή είναι και η χαρά, αν θέλετε, και η ομορφιά της δημοκρατίας. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ένα καθαρά δημοκρατικό κόμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως γνήσιος ηγέτης της παράταξης, έπραξε για μένα πολύ σωστά. Μπήκε κάποιο θέμα παραμονής σας στο Υπουργείο? Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια κουβέντα. Ξέρετε, όλοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί είμαστε στην κρίση του Πρωθυπουργού και μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εκείνος μας επέλεξε να μας δώσει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο στον καθέναν. Εκείνος μπορεί όποτε πιστεύει να αλλάξει έναν πολιτικό, έναν υφυπουργό. Με αυτή την αιτία εκτιμάτε ότι μπορεί να μπει κάποιο? Νομίζω ότι έχει απαντήσει ο ίδιος πολύ ξεκάθαρα αυτό, ότι δεν υπάρχουν βουλευτές ή δύο ή τριών ταχυτήτων και ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίστηκε. Πάμε στο επόμενο. Ήδη οι μεταρρυθμίσεις που έρχονται είναι πολλές. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον ποινικό κώδικα που συζητείται αύριο στη Βουλή. Έρχεται το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά στηρίζει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα στελέχη της παράταξης και ιδίως για τους βουλευτές, να μπορούμε να έχουμε άποψη, να μπορούμε να λέμε την άποψή μας, να μπορούμε να τη συζητάμε στα όργανα του κόμματος, να τη συζητάμε με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια εκείνος, ως ηγέτης, επαναλαμβάνω, ως Πρωθυπουργός, ως ο άνθρωπος που πήρε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κυβερνήσει για όλους τους Έλληνες πολίτες, οφείλει να έχει συγκεκριμένο όραμα, οφείλει να φέρνει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες ο ίδιος σίγουρα πιστεύει. Και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα, όπως είδατε, ήταν πολύ θετικό. 176 ψήφους συγκέντρωσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι νόμος του κράτους. Πάμε παρακάτω. Σκεφτήκατε να πάτε και να πείτε όχι στο νομοσχέδιο? Ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς διαφώνησε με αυτή την τεχνική της αποχής, την οποία σας έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκεφτήκατε να πάτε και να πείτε όχι?
Έτσι κι αλλιώς η αποχή σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι μάλιστα, δεν μπορούσα να ψηφίσω το νομοσχέδιο. Δεν υπήρχε λόγος να πάω να πληγώσω περισσότερο την παράταξή μου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει σπουδαία βήματα και θα συνεχίσει να κάνει σπουδαία πράγματα για τον τόπο. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κυβερνήσει, για να φέρει τη χώρα στο επίπεδο και στη θέση που της αρμόζει, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων. Είμαστε όλοι δίπλα του, είμαστε όλοι εκεί για να τον στηρίξουμε. Είναι πολύ ευχάριστο, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι μας άφησε σε ένα δύσκολο, αν θέλετε, έτσι, αξιακά δύσκολο νομοσχέδιο, να έχει ο καθένας το δικαίωμα να ψηφίσει κατά συνείδηση. Αυτό πράξαμε, συνεχίζουμε. Πώς είδατε την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά? Τι σκέψεις κάνατε από αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος με κάθε ευκαιρία βέβαια αποστασιοποιείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, εντάξει, πολιτικά, πρώην πρωθυπουργός, είναι, οι θέσεις του είναι γνωστές, είναι συγκεκριμένες, ναι, και ναι, τις στηρίζει, τις υποστηρίζει και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, και ένα λόγο παραπάνω και ως πρώην πρωθυπουργός. Νομίζω ότι όλες οι απόψεις που ακούστηκαν στη Βουλή, ο καθένας από τη δική του σκοπιά είπε αυτό που πιστεύει, και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι και η ουσία, αν θέλετε, του διαλόγου που γίνεται μέσα σε κάθε συζήτηση στην Ολομέλεια. Είστε κόρη ιερέα, είναι γνωστό αυτό. Έπαιξε αυτό το ρόλο του σε αυτή τη στάση σας? Όχι, δεν νομίζω ότι έπαιξε αυτό το ρόλο του. Δεν σκέφτηκα τι θα πει ο πατέρας μου. Είμαι κόρη ιερέως, που κι αυτό, αν θέλετε, λιδωρήθηκε λίγο όλο αυτό το διάστημα, ναι, από διάφορα κέντρα. Παίξατε στα μίντια τα κεντρικά, έτσι, κάποιες μέρες. Ναι, ναι, για τη στάση σας. Επειδή η στάση μου ήταν διαφοροποιημένη, δεν ήμουν θετική στο νομοσχέδιο, νομίζω ότι σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά το γεγονός ότι ο πατέρας μου είναι ιερέας. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και έχει να παίξει το ρόλο του. Είναι συγκεκριμένες οι απόψεις μου, είναι γι' αυτό το θέμα. Είναι άλλα. Ήταν αξιακό το πρόβλημα και πραγματικά νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν τελείως συνειδησιακό. Το κατανοώ. Δεν πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι δικαιώματα, ίσα με όλους εμάς, κυρία Κεφάλα? Δεν είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων αυτό? Δεν πρέπει να έχουμε όλοι οι ίδια δικαιώματα? Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να έχουμε διαφορετικές αισθητικές, μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν διαφορετικές αισθητικές με εμάς. Δεν πρέπει να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα? Βέβαια. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα. Τώρα, αυτό θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση και νομίζω ότι έχει γίνει πραγματικά διάλογος σε βάθος όλο το προηγούμενο διάστημα για το τι είναι δικαίωμα και μέχρι πού μπορεί να φτάνει το κάθε δικαίωμα. Σίγουρα θα πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που συχνά λέω στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, ότι το δικαίωμα του ενός τελειώνει εκεί που ξεκινά το δικαίωμα του άλλου. Είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία και αυτή η γραμμή. Κάτι ακόμη. Είστε υφυπουργός οικογένειας. Τώρα θα πρέπει να στηρίξετε και αυτή τη μορφή οικογένειας, πέρα από την πυρηνική μορφή οικογένειας, και αυτή τη μορφή οικογένειας με μέτρα στήριξης. Θα το κάνετε έτσι ισότιμα? Είμαστε εδώ για να σας απάντησα και πριν σε αυτό, ότι από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους, κανείς μας δεν είναι υπεράνω κανενός νόμου. Οι νόμοι είναι για να τηρούνται. Και μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει έτσι και μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στην τήρηση των νόμων και πραγματικά το πιστεύω αυτό διαχρονικά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις οικογένειες, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους ανθρώπους να κάνουν οικογένειες και θέλω έτσι με αφορμή αυτό να αναφέρω και την αύξηση των επιδομάτων, μάλλον την επέκταση των επιδομάτων για τις αγρότησες, εκεί που έπαιρναν οι τρίτυκνες και οι πολύτυκνες μητέρες, τώρα να παίρνουν και μητέρες με ένα ή δύο παιδιά, που ανακοίνωσε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Γίνεται μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια να στηρίζουμε τις οικογένειες, να στηρίζουμε τις γυναίκες, να ενδυναμώνουμε τις γυναίκες να βγαίνουν στην αγορά εργασίας, να νιώθουν οι ίδιες καλά, να έχουν την οικονομική δυνατότητα, να έχουν την επιλογή, αν πραγματικά το επιθυμούν και αν το θέλουν, να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας και να κάνουν παιδιά. Πολιτικά υπάρχει ρήγμα, δημιουργήθηκε ρήγμα που θα κρατήσει, που θα διαρκέσει από αυτή τη διαφοροποίηση? 52 βουλευτών, 21 βουλευτές πήγαν και 31 δεν πήγατε, απήχατε. Το 1/3 της Νέας Δημοκρατίας, όσον αφορά στους βουλευτές, διαφώνησε. Βέβαια, τα 3/4, για να μην πω τα 4/5 του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας είναι μαζί σας και όχι με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά υπάρχει πολιτικό ρήγμα στα στελέχη, το οποίο θα έχει προοπτική, θα έχει μέλλον ή όχι? Έχει τελειώσει αυτό, λέτε?
Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Τελείωσε το νομοσχέδιο, τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχουμε πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Επαναλαμβάνω, να φέρουμε εις πέρας μεταρρυθμίσεις που προεκλογικά είχαμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, μεταρρυθμίσεις τις οποίες περιμένει η ελληνική κοινωνία από εμάς. Έχουμε μπροστά μας τον ορίζοντα των ευρωεκλογών, όλα τα στελέχη, και χθες ήμασταν μάλιστα στην Αθήνα στην εκδήλωση της Γραμματείας Οργανωτικού, όλα τα στελέχη από όλη τη χώρα, όλοι οι βουλευτές, είτε το ψήφισαν, είτε το καταψήφισαν, είτε απήχαμε, ήμασταν εκεί για να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία, για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό, για να πάμε όλοι μαζί σε μια νικηφόρο έτσι διαδρομή και με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις κάλπες των ευρωεκλογών. Ποιο θα είναι πολύ καλό, μια και το λέτε, το είχα για αργότερα αυτό, αλλά ποιο θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις κάλπες των ευρωεκλογών, εάν έχει το ποσοστό στις κάλπες 2 μπροστά, αν είναι κάτω από 30 δηλαδή το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια το δεύτερο κόμμα μπορεί να είναι πολύ μακρύτερα, θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, δεν θα μπω στη διαδικασία να πω συγκεκριμένο ποσοστό, να κάνω τέτοια πρόβλεψη. Δεν έχω μαντικές ικανότητες, με συγχωρείτε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Για μας η κάλπη των ευρωεκλογών είναι πάρα πολύ σημαντική. Να. Είναι εθνική κάλπη, δεν είναι κάλπη χαλαρή, δεν είναι κάλπη διαμαρτυρίας, δεν είναι κάλπη θα είναι και καλοκαίρι, να πάμε να μην πάμε, δεν πειράζει. Ήδη δίνεται η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, όχι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, και άνοιξε μάλιστα η πλατφόρμα για να εγγραφούν οι συμπολίτες μας που θέλουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, όχι μόνο όσοι ζουν στο εξωτερικό, αλλά και όσοι ζουν εντός της Ελλάδας, εντός της χώρας, οι οποίοι είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να πάνε, είτε είναι μαθητές και έχουν διαβάσματα και έχουν εξετάσεις, είτε είναι γιατροί και είναι σε εφημερία και θα εφημερεύουν εκείνη την ημέρα. Δίνει τη δυνατότητα της μεγαλύτερης συμμετοχής στην κάλπη αυτή η διαδικασία. Και θέλουμε πραγματικά να πάνε οι συμπολίτες μας να ψηφίσουν. Θέλουμε να επιλέξουν την παράταξη που θα μας εκπροσωπήσει πιο άξια, πιο ικανά στα ευρωπαϊκά όργανα. Και δεν είναι, ξέρετε, μία κάλπη που δεν αφορά την Ελλάδα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαμε και μια άποψη ότι είναι μακριά από εμάς η Ευρώπη. Τώρα και μόλις. Και μόλις αυτές τις κρίσεις που περάσαμε, είδαμε πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα να έχει λόγο στην Ευρώπη και πόσες φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν αυτός που έδειχνε το δρόμο στην Ευρώπη και πάρα πολλές προτάσεις του όχι μόνο υιοθετούνταν, αλλά ήμασταν και η πρώτη χώρα έτσι που τις εφαρμόζαμε και τις έπαιρναν μετά και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να επιλέξουμε τους εκπροσώπους εκείνους που θα πάνε στην Ευρώπη και θα υψώσουν το ανάστημα της χώρας μας κι άλλο και θα υπερασπιστούν την πατρίδα μας, γιατί έχουμε δει παραδείγματα βουλευτών από άλλα κόμματα φυσικά, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι μιλούσαν για μικρή Μαρία στον Εύρο, οι οποίοι μιλάνε για έκπτωση στο κράτος δικαίου το τελευταίο και κάνουν κακό όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά κάνουν κακό στην Ελλάδα, κάνουν κακό στη χώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να πάνε να επιλέξουν και την παράταξη αλλά και τους υποψηφίους ευρωβουλευτές που θα μπορέσουν να μας εκπροσωπήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα εκεί. Μίλησατε πολλές φορές στη συζήτησή μας πριν για μεταρρυθμίσεις και αυτή τη φορά και προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν κάνετε μεταρρυθμίσεις, κάνετε απορριθμίσεις, μη κρατικά πανεπιστήμια. Εδώ υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν καταλήψεις, υπάρχουν τηλεεξεταστικές. Καλό είναι αυτό, οι τηλεεξεταστικές. Καλές είναι, παίρνει ένας φοιτητής κανένα μάθημα, γιατί ευνοούνται οι αντιγραφές. Αλλά σοβαρά τώρα. Τι λέτε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ευρύτερα και πώς ακούτε τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης εδώ? Κοιτάξτε, τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια σημαία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θυμάμαι τα διεκδικούσαμε πριν από κανένα δύο δεκαετίες όταν ήμουνα στο Πανεπιστήμιο ως φοιτήτρια και επιτέλους χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν νόμος του κράτους, να νομοθετηθούν και να υπάρχουν και στη χώρα μας. Τώρα όλοι αυτοί που πραγματικά αντιδρούν νομίζω ότι το κάνουν απλά για να το κάνουν. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι εύκολο, αν θέλετε, για αντιπολίτευση. Είναι πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν πολύ ξεκάθαρη η άποψή της πάνω σε αυτό το θέμα προεκλογικά. Νομίζω ότι και από μετρήσεις που έχουν γίνει, η ελληνική κοινωνία θέλει πραγματικά αυτή τη μεταρρύθμιση και τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Νέα Δημοκρατία έχει ζητήσει να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 16 ήδη από την προηγούμενη Βουλή. Θα το επαναφέρουμε τώρα στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό και για τη χώρα και για την πατρίδα και για την οικονομία και για όλους, αν θέλετε.
Αυτή τη στιγμή 40.000 Ελληνόπουλα φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Τι θα αλλάξει αυτό το νομοσχέδιο? Αυτοί οι 40.000 φοιτητές που είναι μόνο στην Κύπρο, και να βάλουμε και ποιοι άλλοι είναι σε άλλες χώρες, στην Αγγλία, στα Βαλκάνια, στη Γαλλία, στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, θα μπορούν, εφόσον υπάρχει το ανάλογο τμήμα, να σπουδάζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, πιθανώς στα Γιάννενα, στην Πάτρα ή σε άλλες πόλεις, σε μη κρατικά πανεπιστήμια, παραρτήματα αυτών των πανεπιστημίων που πηγαίνουν εκεί και σπουδάζουν. Και τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε νέο προσωπικό. Θέσεις εργασίας από καθηγητές σε αυτές τις σχολές μέχρι τις καθαρίστριες και το προσωπικό που θα ελέγχει το κτίριο. Τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε αυτό το συνάλλαγμα που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί να είναι στη χώρα τους. Τι κερδίζουμε? Κερδίζουμε να μένουν αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που σπουδάζουν στην Ελλάδα, να μένουν στην Ελλάδα. Γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, ότι μετά τις σπουδές συνεχίζουν να μένουν στον τόπο που σπούδασαν. Τι κερδίζουμε? Να έχουμε τα παιδιά μας στη χώρα μας και να είναι πιο κοντά στους γονείς τους, να μπορούν να τα επισκεφτούν, είτε είναι από τις Σέρες είτε είναι από την Καβάλα. Νομίζω ότι δεν χάνει σε κάτι η χώρα, δεν χάνουν σε κάτι τα κρατικά πανεπιστήμια, ίσα-ίσα που ενισχύουμε τα δημόσια πανεπιστήμια, θέλουμε ισχυρά πανεπιστήμια και νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει, αν θέλετε, στο να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο και τα ελληνικά πανεπιστήμια. Από την άλλη, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο τα 4/5, αν θέλετε, των διατάξεων αφορούν την ενίσχυση των ελληνικών πανεπιστημίων. Βέβαια, την κουβέντα την έχει έτσι απορροφήσει το άλλο κομμάτι των μη κρατικών, στο οποίο, επαναλαμβάνω, εμείς ήμασταν διαχρονικά υπέρ και τα στηρίζουμε. Γιατί δεν περιμένετε όμως να γίνει αναθεώρηση του 16, που θα μπορέσει να γίνει σε 2 χρόνια, 3 χρόνια, θα γίνει κανονικά και θέλετε να το παρακάμψετε? Αυτό είναι ένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας, λένε κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας. Γιατί δεν περιμένετε ελάχιστο χρόνο? Δεν θα γίνει σε 2 χρόνια. Αυτή θα είναι η προτείνουσα Βουλή και θα πρέπει να πάμε στην επόμενη Βουλή για να ψηφιστεί. Ναι. Άρα χάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια και της οικονομικής κρίσης πάρα πολλοί νέοι έφυγαν στο εξωτερικό. Δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να γυρίσει πίσω και δίνουμε και κίνητρα στους ανθρώπους, στους φοιτητές, στους σπουδαστές να μείνουν στη χώρα τους. Σε ό,τι αφορά την εξεταστική που αναφερθήκατε πριν, για να μην το προσπεράσω, δώσαμε τη δυνατότητα στο να μην χαθεί το εξάμηνο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι στο πτυχίο και περιμένουν να πάρουν το πτυχίο τους για να συνεχίσουν για μεταπτυχιακό, για να βρουν δουλειά, για οτιδήποτε άλλο, και οι λίγοι πάλι κολλησιεργούν και δυσκολεύουν, αν θέλετε, τους πολλούς. Δόθηκε η δυνατότητα, έστω και μέσω της τηλεεκπαίδευσης και μέσω του διαδικτύου, να δοθούν τα μαθήματα, να δοθεί η εξεταστική, για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δίνει ζωή σε αυτή την πόλη, και οικονομική αλλά και ζωντάνια σε αυτή την πόλη. Πραγματικά μας έχει δώσει ταυτοτικά χαρακτηριστικά της πόλης το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακούω από πολλές πλευρές, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Έχω και ένα ρεπορτάζ μάλιστα σήμερα με μια παρέμβαση μελών ΔΕΠ, πανεπιστημιακών, διοικητικών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που λένε, με μια έρευνα που έχουν κάνει, ότι θα συρρυκνωθούν τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα συρρυκνωθούν και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά 40% με την ύπαρξη των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούω κάποιες προτάσεις για γεωγραφική κατανομή των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τι λέτε, πρέπει να το δείτε αυτό το θέμα ή δεν σας προβληματίζει εσάς? Κοιτάξτε, πρέπει να έρθει το νομοσχέδιο, πρέπει να δούμε ποια πανεπιστήμια ενδιαφέρονται, πού ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τα μη κρατικά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και όλα τα πανεπιστήμια, αλλά ειδικά το δικό μας, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, το έχει αποδείξει και σε σχέση με την θέση που καταλαμβάνει σε διάφορες δείκτες παγκόσμιους, αλλά και με τους καθηγητές. Έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές σε διάφορες σχολές, οι οποίοι ετυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης. Δεν νομίζω ότι χάνει κάτι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή οποιοδήποτε άλλο περιφερειακό. Δεν θα υπάρξει συρρήκνωση, λέτε, όπως υποστηρίζουν πολλές πλευρές, επαναλαμβάνω, και τα μέλη ΔΕΠ, γιατί είναι λογικό αυτό. Μα κύριε Ντόκα, στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πάνε οι άνθρωποι που δεν θα πήγαιναν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είτε γιατί δεν πέρασαν, γιατί υπάρχει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, είτε γιατί έχουν την οικονομική δυνατότητα και θέλουν να πάνε από την αρχή να μην δώσουν εξετάσεις ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είτε γιατί δεν μπορούν να έρθουν στα Γιάννενα για να ξοδέψουν 700-800 ευρώ. Θα είναι μέσα στο σπίτι τους και θα πηγαίνουν σε μη κρατικά πανεπιστήμια. Μα δεν θα είναι δωρεάν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν σημαντικές. Ναι, θα κοστίζει λιγότερο και θα είναι σπίτι τους. Υπάρχουν σημαντικές έρευνες που το λένε αυτό και θα ήθελα να το δείτε ως βουλευτή.
βουλευτής Ιωαννίνων αυτό, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τον τόπο σας. Εννοείται ότι ενδιαφέρομαι, όχι μόνο για τα Γιάννενα, αλλά και για το Πανεπιστήμιο. Ξέρω είμαι απόφοιτος. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είμαι απόφοιτος Δημοσίου Πανεπιστημίου, κύριε Ντόκα, και παρόλα αυτά σας λέω ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ στα μη κρατικά πανεπιστήμια να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά, στους γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε. Προφανώς δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, αλλά ούτε τώρα το κάνουν όλοι, γιατί και τώρα υπάρχουν φοιτητές που σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, σε μη κρατικά πανεπιστήμια, σε άλλες χώρες. Δεν γίνεται να σπουδάσουν σε όλες τις άλλες χώρες, αλλά αυτό. Η Ελλάδα να αποκλείεται από αυτό. Να δούμε την πιθανή συρρήκνωση, την βεβαιότατη για μένα συρρήκνωση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Να το δούμε αυτό όταν θα γίνει πιο συγκεκριμένο όλο αυτό το νομοσχέδιο. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Κεφάλα, πρέπει να πάτε στις εκδηλώσεις, στο επίσημο δείπνο. Τέμπη. Έγκλημα στα Τέμπη. Είχαμε την αποχώρηση σήμερα των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, καθώς η Επιτροπή κλείνει βεβαιασμένα, λένε αυτοί, τις εργασίες της, μη καλώντας κάποιους ουσιώδεις μάρτυρες που θέλουν από την αντιπολίτευση. Τι λέτε? Εντάξει, από την αρχή έχουν κληθεί νομίζω αρκετοί μάρτυρες. Κοιτάξτε, τα Τέμπη είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολύ την ελληνική κοινωνία, έτσι, και περισσότερο έτσι από όλους βέβαια τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους και τις οικογένειές τους. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα, ό,τι και να συζητάμε, ό,τι και να αναλύουμε, ο πόνος για αυτούς δεν μπορεί να περάσει και δεν μπορεί να ξεχαστεί. Από εκεί και πέρα είναι λυπηρό να κάνουμε εμπόριο αυτού του πόνου και αυτής της αγωνίας που νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μα όταν καλούμε μάρτυρες, συνεχίζει να κάνει τις εργασίες της η Επιτροπή και επειδή βλέπουμε ότι βαίνει προς την ολοκλήρωση, να θέλουμε να καλέσουμε κι άλλους για να διατηρούμε μια τέτοια κατάσταση, αυτό είναι εμπόριο του πόνου. Δεν νομίζω ότι βοηθά κανέναν. Θέλουμε όλοι να μάθουμε τι έγινε σαφώς. Δεν πρέπει να το μάθουμε. Βεβαίως και πρέπει να το μάθουμε και θέλουμε να το μάθουμε και θέλουμε να βγουν τα αποτελέσματα της Επιτροπής και θέλουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης και εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και θέλουμε να δούμε και τι πήγε λάθος για να το βελτιώσουμε. Για να μην ξανασυμβεί. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που μπορεί να μετατραπούν σε ποινικές από αυτή την ιστορία, κύριε Κεφάλα. Η κοινή λογική, δεν είμαστε συνεξεταστικοί, δεν είμαστε δικαστές, ούτε θα αποδώσουμε ευθύνες. Δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που αγγίζουν τα όρια τα ποινικά. Κύριε Ντόκα, δεν είμαι δικαστής, δεν έχω κάνει νομικές γνώσεις, είμαι από ούτε άλλο εγώ, χώρο. Εγώ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε όμως να μάθουμε την αλήθεια και θέλουμε, αν όντως και όποιος έχει κάνει λάθος ή έχει την ευθύνη, αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε και να το δούμε και η ελληνική δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να κάνει τη δουλειά της. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα δείξω με το δάχτυλο ποιος φταίει, γιατί φταίει και τι πρέπει να πάθει. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δημόσια συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά στα Γιάννενα. Τώρα, κυρίες.